Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε μια δύσκολη, σχεδόν τραγική συγκυρία για όσα έγιναν στη Δυτική Αττική, καλούμαστε να ξαναπιάσουμε το νήμα που άρχισε να ξεντυλίγεται τον Νοέμβριο του 1973. 44 χρόνια μετά την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου και την καθολική συμπαράσταση του αγώνα τους από τον ελληνικό λαό, τιμούμε σήμερα τους αγωνιστές του Νοέμβρη του 1973 και στρέφουμε τη μνήμη και το βλέμμα μας σε εκείνα τα ιδανικά που παραμένουν ακόμη και σήμερα ζωντανά. Τιμούμε την αντίσταση της νεολαίας στη Χούντα των Συνταγματαρχών, τη νίκη τους επί της επταετούς τυραννίας, τη δίψα τους για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για κοινωνικά δικαιώματα, για αξιοπρέπεια στη ζωή. Τιμούμε το ήθος τους και τις δημοκρατικές διαδικασίες που προσπάθησαν να καθιερώσουν για τη διαχείριση μιας τόσο σύνθετης καθημερινότητας στο Πολυτεχνείο εκείνων των ημερών. Δεν ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους τόπους εξορίας, τα κολαστήρια του ΕΑΤΕΣΑ, τους βασανισμούς και τους νεκρούς. Η μέρα όμως αυτή μας θυμίζει και τον ανίποτο πόνο των οικογενειών όσων σκοτώθηκαν. Μέσα σε τρεις λέξεις, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, οι νέοι του Πολυτεχνείου κατάφεραν να αφήσουν την πιο ισχυρή παρακαταθήκη αγώνα για τις γενιές του αύριο, για τους λαούς που διεκδικούν ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, το σύνθημα που η ορμή του συνέθλιψε την βάναυση καταπίεση του καθεστώτος των συνταγματαρχών, έδωσε πνοή στον πόθο των πολιτών για δημοκρατία, νοηματοδότησε ξανά την αρετή και την τόλμη ως έννοιες αναπόσπαστες της ελευθερίας. Μέρα μνήμης, λοιπόν. Μέρα που ανήκει στους αγωνιστές του Νοέμβρη, όσο και αν πολλοί προσπάθησαν να την καπηλευθούν, να την ιδιοποιηθούν, να την αλλοιώσουν ή να την αποδομήσουν για να αποκομίσουν ωφέλη πολιτικά και ιδεολογικά. Μέρα μνήμης σε μια εποχή που πληθαίνουν οι αρνητές της σημασίας που είχαν τέτοια γεγονότα στην ιστορία του τόπου μας. Γι' αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάττουμε τις μνήμες εκείνων των περιόδων σαν κόριο οφθαλμού. Υποκλινόμαστε με σεβασμό και δέος στην παρακαταθήκη που κληροδότησε η γενιά αυτή. Μια παρακαταθήκη υποσυνεχή απειλή από τις ανιστόρητες προσπάθειες συγκεκριμένων πολιτικών μορφωμάτων και προσώπων να την αποδομήσουν. Το Πολυτεχνείο ήταν και είναι η συλλογική μας μνήμη. Και το πάντα επίκαιρο σύνθημα «Ναι στη δημοκρατία, όχι στο φασισμό» εκφράζει την τεράστια πλειοψηφία του λαού μας ανεξάρτητα από ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές. Γιατί το «Ναι στη δημοκρατία, όχι στο φασισμό» αποτέλεσε το πλαίσιο στο οποίο οικοδομήθηκε η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Με πολλά προβλήματα, αλλά και πολλά προωθητικά στοιχεία. Με ακλόνητη όμως τη δέσμευση στη δημοκρατία, στο βάθεμά της και στις περίπλοκες, αλλά τελικά θετικές επιπτώσεις που είχε όλη αυτή η περίοδος στην ανασυγκρότηση των θεσμών. Το «Ναι στη δημοκρατία και όχι στο φασισμό» κινητοποιεί τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις ενάντια στα νεοναζιστικά μορφώματα που ονειρεύονται μια κοινωνία με αποκλεισμούς, διακρίσεις, ρατσισμό και ξενοφοβία. Η γενιά του 1973 πρόταξε όχι τυχαία την παιδεία στο ιστορικό της σύνθημα, γιατί η παιδεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Και παιδεία δεν εννοεί το αγαθό χωρίς μια ποιοτική, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους. Από τα νήπια μέχρι τους εφήβους, από τους νέους έως τους μεγαλύτερους ηλικία πολίτες της χώρας που προσπαθούν μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει να εμπλουτίσουν διαβίου τα εφόδια τους, να κατακτούν τη γνώση και να βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής τους. Η αρχή αυτή είναι που διέπει τη δική μας πολιτική και ιδεολογική βάση. Με αυτήν την αδιαπραγμάτευτη αρχή, κόντρα σε νεοφιλελεύθερες κραυγές,
δογματισμούς και επιδιώξεις άλλες, ξεδιπλώνουμε ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο τριετίας για το σχολείο, το πανεπιστήμιο, την επαγγελματική εκπαίδευση. Χωρίς να φοβόμαστε την ακαδημαϊκή ελευθερία, έτοιμα και τότε της γενιάς του Πολυτεχνείου. Χωρίς να φοβόμαστε τη συμμετοχή της μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας, στη διαμόρφωση πολλαπλών πτυχών της εκπαίδευσης. Χωρίς να φοβόμαστε να συγκρουστούμε με παθογένειες δεκαετιών που στρέβλωσαν πολλά στην εκπαίδευση. Παθογένειες που πρέπει να ξεριζωθούν. Χωρίς να φοβόμαστε να καταδικάσουμε με κάθε και κατηγορηματικό τρόπο όσους υπονομεύουν τη δημοκρατία. Είναι εύκολο και βολικό να μένουμε μόνο στη διαπίστωση των σημερινών προβλημάτων, των ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων. Το έχουμε πει και ας το ξαναπούμε με αφορμή τη σημερινή μέρα. Υπάρχει πρόβλημα παραβατικότητας σε ορισμένα πανεπιστήμια. Για ποιους όμως λόγους? Ας κάνουμε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τους βαθύτερους λόγους και να μην μείνουμε σε επιφανειακές διαπιστώσεις. Τους λόγους περιθωριοποίησης της νεολαίας, τα σοβαρά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει αυτοκριτικά το εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Ας στοχαστούμε τις νέες πραγματικότητες της κοινωνίας μας και μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο ας δημιουργήσουμε τους όρους υπέρβασης των αδιεξόδων. Γι' αυτό και σήμερα έχει τεράστια σημασία να είναι μια μαζική πορεία και καλούμε όλο το λαό μας, όλη την κοινωνία να συμμετέχει σε αυτή την δημοκρατική πορεία που θα γίνει το απόγευμα σήμερα. Έχουμε χρέος λοιπόν με βάση τις ιδέες μας να βελτιώνουμε διαρκώς την εκπαίδευση στην πατρίδα μας ως ένα αγαθό αδιαπραγμάτευτο που δεν αναλώνεται σε στήρους ανταγωνισμούς και διαγωνισμούς, σε εφήμερα πρωτεία και τρόπαια. Να βελτιώνουμε την ουσία της γνώσης και της μάθησης, την όμορφη, υγιή και δίκαιη άμυλα. Να διευρύνουμε τις ίσες ευκαιρίες για όλους σε μια εκπαίδευση ανοιχτή στην κοινωνία, αξιόπιστη και δημοκρατική. Η αναγνώριση αυτής της ανάγκης βρίσκεται στον πυρήνα των δικών μας κιτάρων, των ανθρώπων της αριστεράς που έχουν ιστορικές καταβολές και βιώματα ανεξίτηλα από τα χρόνια της επταετίας, μέσα από τους δημοκρατικούς και αντιστασιακούς αγώνες, μέσα από τη θυσία τους για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή είναι για εμάς η ουσία του συνθήματος «Ψωμί, παιδί, ελευθερία», ένα σύνθημα ελπίδας για το αύριο του λαού και της νεολαίας μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τις αξίες μας μέσα στην κοσμογονία των αλλαγών που ζει όλος ο κόσμος. Να σταθούμε όρθιοι στις αρχές που συμπυκνώθηκαν στο ιστορικό πια σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Να αντιπαρατεθούμε σε ολοκληρωτικές ιδεολογίες, σε φονταμενταλισμούς, στην παγκόσμια ανισότητα που επιδεινώνεται μέσα στα χρόνια. Η Ελλάδα του σήμερα δεν είναι πια η Ελλάδα της εποχής του Πολυτεχνείου. Και για αυτήν την αλλαγή συνέβαλαν πολλά και διαφορετικά πολιτικά κόμματα, κοινωνικοί φορείς, επιστημονικές ενώσεις, επιμελητήρια, συνδικάτα, διανοούμενοι, αλλά και πολλοί ανώνυμοι πολίτες. Η δημοκρατία όμως δεν είναι κάτι το δεδομένο. Η δημοκρατία δεν παραχωρείται, κατακτιέται. Η κουλτούρα της δημοκρατίας διαμορφώνεται μέσα από σύνθετες και συχνά αντιφατικές διαδικασίες. Και αυτήν την κουλτούρα της δημοκρατίας καλούμαστε να κατακτήσουμε και σήμερα. Αλλά ας μην εφησυχάζουμε. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι η δημοκρατία είναι ένα διαχρονικό αίτημα, αλλά η ίδια η δημοκρατία και οι θεσμοί της είναι πάντοτε ιδιαίτερα εύθραυστοι. Εναπόκειται λοιπόν σε όλους εμάς να την προστατεύσουμε στις καθημερινές μας σχέσεις, στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Να την προστατεύουμε από τον κίνδυνο της γραφειοκρατικοποίησής της. Η μέρα εκείνη
Η μέρα του Νοέμβρη του 1973 ανήκει στους νέους, στους οραματιστές, στους αγνούς αγωνιστές. Ανήκει βέβαια και στη δημοκρατία, στο δικαίωμα για μόρφωση και δουλειά, για δικαιοσύνη και ελευθερία. Πάνω απ' όλους και πάνω απ' όλα, η μέρα μνήμης του Πολυτεχνείου θα πρέπει να ανήκει στην εκάστοτε νέα γενιά. Ανήκει όμως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, και στην πολιτεία την ίδια, που θα πρέπει καθημερινά να αναλογίζεται πόσο πιστή μένει η ίδια στην παρακαταθήκη εκείνων των ημερών και τι ακριβώς πράττει για την υλοποίηση αυτής της παρακαταθήκης. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη μνήμη των θυμάτων της εξέγερσης του Νοέμβρη, αλλά και όλων των θυμάτων του αντιδικτατορικού αγώνα του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων, της νεολαίας, παρακαλώ πολύ να τηρήσουμε ένα λεπτό σιγή.